η οποία την πέφτει στο Στέλιο Χανταβάκη. Ε, σε ποιον άλλον. Η Ελένη Λουκά είναι παντού. Για να το δούμε από την αρχή, παρακαλώ. Γεια σας Στέλιο! Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε? Καλά είμαστε, σύμφωσες. Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Πώς νιώθεις με όλο αυτό που γίνεται με τον κόσμο? Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Θέλεις να το κάνουμε σε λίγο να σταματήσει? Ελάτε για να κάνουμε ένα survivor πιο δυνατό. Ένα survivor σε εγώ πιο δυνατό. Ένα, δύο, τρία, survivor! Λοιπόν, παιδιά, πάμε γιατί άργησα με τα παιδιά να πάω μέσα γιατί θα ξεκινήσουν. Χίλια συγγνώμη. Πώς ένιωσε χτε που περνήκατε πάλι όλοι μαζί? Ναι, δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο, παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο. Το να βρίσκεσαι με παιδιά που κοιμώσουν μαζί τόσο καιρό και. Είναι πολύ όμορφο. Τι ξέρει εδώ για ποιο σήμερα? Είναι εισάξια. Το λυπήθηκε, και πάλι που κατέβηκε και κάνει. Αυτό έκανε έτσι κακομίρι. Πώς θα τον βρούνε πια τα σπίτια. Θα σα πω κάτι, θαυμάζω πάντως την ψυχραιμία του Στέλιο Χανταβάκη. Είχαμε όμως, ναι. Έκανε δηλώσεις σαν να μην υπήρχε η Λουκά από πίσω. Καλά έκανε, τι να κάνει, ασχοληθεί. Τι να πει, παιδιά, τώρα η Ελένη Λουκά. Καλά και εμένα μου στέλνει στο Instagram την μπλόκα. Σε όλου πάει, σε όλου και γράφει από κάτω. Η Ελένη Λουκά έχει καταντήσει λίγο γραφική, αλλά εντάξει, την αγαπάμε. Είναι η Ελένη Λουκά. Είναι η Ελένη Λουκά. Είναι μια κατηγορία από μόνη τη. Παίζει μόνη τη μπάλα. Αποσβολωμένο παιδιά ο Χανταβάκη. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ο Στέλιο Χανταβάκη κατάφερε να μιλήσει στι κάμερε όταν βγήκε από το παιχνίδι. Και είπε ότι ήταν δίκιο το αποτέλεσμα και η νίκη του Τάνου, μιας και ήταν επιλογή του κόσμου. Το έχουμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Για πες μας πώς είδες το αποτέλεσμα. Το είδα νομίζω δίκαιο. Ήταν επιλογή του κόσμου. Ήταν σωστό. Η βραδιά ήταν όπως όλες οι βραδιές του Survivor, όμορφες. Νομίζω ότι το χάρηκε και ο κόσμος, το χαρήκαμε και εμείς. Μεγάλη διάρκεια όμως, πολύ. Μεγάλη διάρκεια της βραδιάς ή γενικότερα του Survivor. Το show αυτό. Παιδιά, σήμερα. Δεν το καταλάβαμε εμείς. Εμείς δεν το καταλάβαμε καθόλου. Εγώ προσωπικά. Τι γινόταν καλά στα break? Τρώγαμε, ήπιαμε νερό. Τι άλλο να γίνεται στα break? Αν μιλάγατε, αν είχατε προβλέψεις, αν είχατε. Όχι, μωρέ, τι προβλέψεις. Προβλέψεις δεν υπήρχαν ποτέ στο Survivor. Ήταν το πιο ανατρεπτικό παιχνίδι που έχουμε δει. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, ωραία μίλησε. Σου λέει το ήθελε ο κόσμος. Παιδιά, ο Χανταβάκης τώρα να αλλάξει ξαφνικά στάση και να πει ότι εγώ ήθελα να κερδίσει ο Ντάνος, θα φαινόταν υποκριτής. Από εκεί πέρα πήγε εκεί, το στήριξε. Καλά, ωραία, το χειρίστηκε. Καλό, όντως το χειρίστηκε. Αλλά έχει μια χαρά τώρα. Αλλά όχι ότι υπήρχαν και ανατροπές. Εμείς το ξέραμε από την αρχή ότι θα είναι Μάριος Ντάνος. Ποια ήταν η ανατροπή? Το λέμε εδώ 5 μήνες. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας δηλαδή. Εντάξει, σε ένα παιχνίδι όμως μπορεί να γίνει και ανατροπή. Το καλά, έχουμε μπορεί δει να αυτό. Συμβεί. Ποτέ μπορεί δεν ξέρει τώρα. Και είχαμε γίνεται. Και φτράπελα. Θα τα δούμε συνέχεια και στην ψηφοφορία. Θα τα πούμε συνέχεια αυτά. Και θα σε εξηγήσουμε τι εννοούμε. Αλλά θέλω πρώτα να δούμε την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου, παιδιά, το έζησε τόσο πολύ με τον Ντάνο. Τόσο πολύ. Για να δούμε. Πώς σου φάνηκε το αποτέλεσμα, Ντάνος νικητής στο πρώτο, στο Survivor? Μου φάνηκε πάρα πολύ δίκαιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που κέρδισε ο Γιώργος. Το άξιζε. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, αλλά το άξιζε και γι' αυτό και νομίζω ότι το έπαθρο πήγε στα σωστά χέρια. Όχι ότι και ο Μάριος δεν το άξιζε. Απλά κάποιος θα έφευγε με περισσότερα χρήματα. Είναι όλοι νικητές όσοι φτάσανε προς το τέλος. Αυτά. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους και στις οικογένειές τους. Πώς ήταν η σημερινή βραδιά, που ήσασταν ξανά όλοι μαζί? Όμορφα ήταν, αγωνία είχαμε. Αυτό, η βραδιά ήταν σήμερα των παιδιών, του Μάρη και του Ντάνο. Θέλω να μου πεις λίγο για τον τόσο πολύ κόσμο που σας αποθεώνει όλους, πώς το ζείτε. Είναι πάρα πολύ όμορφο, εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που γίνεται, δηλαδή το βλέπετε. Σε αγχώνει καθόλου, ξέρεις, τόσος πολύς κόσμος που έρχονται, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις? Εντάξει, δεν γίνεται καθημερινά αυτό. Αυτό έγινε τώρα 2 μέρες εδώ που έχει μαζευτεί συγκεκριμένο ο κόσμος για το Survivor, για τον ημιτελικό και για το τελικό. Αν είναι δυνατόν, δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Αγάπη δηλαδή παίρνουμε, αγκαλιές, φωτογραφίες θέλουν να βγάλουν. Αυτά είναι όμορφα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μπράβο, 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 μπράβο στα παιδιά. Μπράβο. Μας δικαίωσε το αποτέλεσμα, ναι!
Ωραία, τον στηρίζει από την αρχή και καλά κάνει και τον στηρίζει μέχρι τέλους. Αυτό που είδε δεν είναι. Τι πάμε σκηνή να μα πει με την Ειρήνη και τον Ατσούμ. Λοιπόν, άκου τώρα να δει. Ήταν εκεί. Θέλω να σα πω ότι ο Ντάνος την πήρε μια μεγάλη αγκαλιά με το που κέρδισε το έπαθλο. Μπορεί και να το είδα στην τηλεόραση. Αλλά με τον Ατσούμ τι συνέβη. Ήμουνα δίπλα ακριβώς. Ήταν εκεί ο Ατσούμ και μιλούσε με τους παίχτες και τη λέει τη Ειρήνη στα αγγλικά. Λέει, είσαι πάρα πολύ δυνατή παίχτρια. Μπορεί να σε ξαναδούμε και του χρόνου. Και του λέει η Ειρήνη, δεν νομίζω να με ξαναδείτε του χρόνου. Βέβαια το αποτέλεσμα δεν ήταν και εντάξει, αυτό που ήθελα, έτσι, δεν πήγε έτσι όπως ήθελα το παιχνίδι. Αλλά φάνηκε ότι ο Ατσούν την πάει πάρα πολύ την Παπαδοπούλου. Μπορεί να τη δούμε σε κάποιο ρόλο ή να κάνει κάποια εκπομπή για το Survivor. Όχι. Έλεος και αυτή. Έλεος δηλαδή να κάνει εκπομπή. Πόσοι είναι παιδιά που έχει δίκιο. Όσοι δεν θα θέλει να κάνει εκπομπή, πιστεύω. Και δεν βλέπεις τον Ντάνο. Γιατί το πιστεύεις αυτό. Δεν θα θέλει νομίζω. Όχι, παιδιά, έχει μια σοβαρότητα σαν άνθρωπο. Δεν είναι.